Πάμε λίγο να δούμε εδώ Κώστας Μητροπανόπουλος και Γιώργος Πατάκος. Τους έχουμε εδώ μαζί μας, γιατί και εκείνη φιλανθρωπική εκδήλωση για να δημιουργηθεί μία συγκέντρωση από διάφορα αγαθά, από όλο το νησί. Και εδώ θα μας τα πει καλύτερα ο Κώστας τι ακριβώς είναι αυτή η φιλανθρωπική εκδήλωση που θα ξεκινήσει την Κυριακή. Ναι, θα γίνει την Κυριακή. Να πούμε ακριβώς πώς είναι η Λέσκη, πώς ονομάζεται. Είμαστε οι Hells Angels. Μπράβο. Ξεκινάμε αυτό το φιλανθρωπικό για τις μέρες, για τα Χριστούγεννα, για τους συνανθρώπους μας που είναι δύσκολα. Ναι. Μαζεύουμε ρούχα, μαζεύουμε τρόφιμα. Αυτό είναι πρώτη χρονιά. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Πρώτη φορά. Είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε. Αποφασίσατε όλοι μαζί. Ναι, το αποφασίσαμε όλοι μαζί για να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας. Ναι. Γιατί η ΚΟΣ είναι πάντα δίπλα στους ανθρώπους. Ναι, σωστά. Προβλήματα. Και μαζεύουμε διάφορα αγαθά από ρούχα, τρόφιμα, παιχνίδια, τα οποία αυτά θα πάνε στο ειδικό σχολείο, στην πρόνοια. Ναι. Μετά θα έχουμε ένα μικρό, σε εισαγωγικά, γλέντι στην πλατεία Ανταγόρα, το οποίο εκεί θα μαζευτούμε και εκεί θα ξαναπάμε σαν τελικό προορισμό. Να τα βάλουμε λίγο, έτσι με τη σειρά, να πούμε ότι αυτό θα γίνει την Κυριακή. Κυριακή, 10ο μηνός, ξεκινήσουμε 1 η ώρα. Ναι. Από την πλατεία Ανταγόρα θα μαζευτούμε και οι μηχανές. 10 η ώρα ακριβώς ξεκινάμε από εκεί. 10 η ώρα. Λοιπόν, όλο το κομβόι με μηχανές θα φτάσουμε μέχρι πάνω στην Κέφαλο. Θα έχουμε άνθρωπο εκεί πέρα, δηλαδή να σας πω. Θα πάμε σε 5 κοινότητες. Δηλαδή, Καρδάμενα, Κέφαλο, Αντιμάχια, Απειλή και Ζυπάρι. Ναι. Θα έχουμε μία ώρα πριν έξω από τα κτίρια της κοινότητας άνθρωπο δικό μας με ένα αυτοκίνητο και θα πηγαίνει όλος ο κόσμος και όποιος θέλει να αφήνει κάποια πράγματα, δηλαδή από τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια, από αυτά. Αυτό και τώρα, θα τα μαζεύει. Αυτό τώρα, για παράδειγμα, μας βλέπουν από την Αντιμάχη, από την Κέφαλο, τι τους λέτε, δηλαδή πού να τα λοιπόν, αφήσουν. Απλά γιατί δεν θυμάμαι, θα διαβάσω ωραία. Δηλαδή, στην Κέφαλο θα έχει άνθρωπο από τις 12.30 έως τις 2 η ώρα. Ναι, ωραία. Εντάξει, στην Καρδάμενα από τις 1.30 έως τις 2.45. Ναι. Στην Αντιμάχια από τις 2 έως τις 3.30 ώρα. Ωραία. Σε ποιο σημείο? Όλα τα ραντεβού είναι στα κτίρια των κοινοτήτων. Μπράβο. Όλα απ' έξω δεν θα πούμε, για να μην μπερδευτεί ο κόσμος. Ναι. Στο Πηλί από τις 3 η ώρα έως τις 4.15. Ωραία. Και στο Ζυπάρι από τις 4 η ώρα έως τις 5 η ώρα. Ωραία. Εκεί θα βρίσκεται άτομο δικό μας. Ναι. Και θα παίρνει. Αυτά θα έχετε και κάποιο βαν, κάποιο. Ναι, θα έχουμε αυτοκίνητο, έτσι κι αλλιώς θα έχει από πίσω, δηλαδή στο κομβόι μέσα θα έχουμε και αυτοκίνητα. Θα έχουμε και βαν, θα έχουμε τα πάντα για να γνωρίσουν ποιος είναι εκεί πέρα. Έτσι, πρώτα απ' όλα θα φοράει ένα μπλουζάκι διακριτικό άσπρο. Ναι. Που θα έχει πάνω και θα λέει ότι είναι το πρώτο φιλανθρωπικό event. Για να το ξεχωρίζουν, αλλά θα είναι και μοναδικό τώρα εκεί πέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θα δουν και πράγματα εκεί πέρα. Θα είναι εκεί, θα περιμένει, θα μαζεύει τα πράγματα και θα μας περιμένει εμάς με όλο το κομβόι δηλαδή να περνάμε από εκεί. Να τα παίρνουμε τα πράγματα, να παίρνουμε και αυτόν και να φεύγουμε να πάμε στον επόμενο προορισμό. Τελευταίος προορισμός είναι το Ζυπάρι. Ξεκινάμε από εκεί πέρα και τελειώνουμε κάτω στην πλατεία. Από ό,τι καταλαβαίνω, πρώτη φορά, αλλά θα καθιερωθεί, έτσι. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Εάν μας βοηθήσετε, θα καθιερωθεί. Δηλαδή, αν δούμε ότι έχει απήχηση. Γι' αυτό σήμερα έτσι δηλαδή, το βγάζουμε. Ναι, αυτό ακριβώς. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Μπορεί να πάρει λοιπόν, ο καθένας και να. Εμείς θέλουμε να καθιερωθεί και θέλουμε να το κάνουμε όσο πιο σωστά γίνεται. Σίγουρα θα γίνουν κάποια λάθη, δεν υπάρχει περίπτωση γιατί είναι η πρώτη φορά, αλλά με τα λάθη μας μαθαίνουμε. Άρα η συνοδεία γενικά θα είναι μεγάλο το τμήμα που θα πάει στα χωριά. Δεν από ξέρω. Από εμάς θα είμαστε όλοι εκεί πέρα και θα μείνουν και κάποια άτομα πίσω για να στήσουν το χώρο που θα γυρίσουμε μετά. Κατά τις 5.30-6 ώρα θα είμαστε εκεί πέρα. Ναι. Γιατί θα προσφέρουμε τις δωρές, δηλαδή κάποιοι, παραδείγματος χάρη, κάποιοι κρεοπόλεις έχουν δώσει κάποια κρέατα, κάποια άλλα. Δηλαδή θα γίνει δηλαδή κάτι σαν ψήσιμο, ας το πούμε έτσι. Θα περνάει ο κόσμος, θα παίρνει κάποια πράγματα. Θα έχουμε δύο κουτιά εκεί πέρα
δεν θα τα πληρώνουν, έτσι. Ναι, ναι. Απλά θα βάζουν λεφτά, ό,τι λεφτά... Ό,τι μπορεί ο καθένας. Καθένας θα το βάζει μέσα στο κουτί. Θα έχει αντιπροσώπους από το ειδικό σχολείο, δηλαδή και από το ΚΔΑΠ και από την Πρόνοια και από το ειδικό σχολείο πάνω στο Πλατάνι, και που θα παραλάβουν μετά και τα λεφτά και όλες τις προσφορές αυτές. Κώστα, εδώ βλέπουμε πλάνα, είναι δικά σας αυτά, από εδώ, από το νησί. Ναι, ναι. Πείτε μας δύο λόγια για σας. Πριν 8 χρόνια ξεκίνησε το... 9 μαζί με το... Ναι, 9 χρόνια ξεκίνησε το κλαμπ εδώ στην ΚΟ. Μαζευόμαστε εκεί, λέμε περί μηχανές. Μια φορά την εβδομάδα έχουμε εκεί το κλαμπ μας που μαζευόμαστε εκεί πέρα όλοι. Μια φορά την εβδομάδα. Κάνουμε διάφορα event, κάνουμε ταξίδια, δηλαδή μας αρέσει ο ροζμηχανή. Καταλάβατε, και όσοι αγαπούν τη μηχανή έρχονται και μιλάμε, δηλαδή γενικά, εντάξει, ακούμε μουσικές που μας αρέσουν, γενικά κάνουμε φίλους. Τώρα για να μπει κάποιος μέσα σε αυτό το κλαμπ πρέπει να έχει και την δύσκολη ερώτηση, μηχανή, πάμε άλλη ερώτηση. Άμα έχω παπάκι δηλαδή δεν μπαίνω. Δεν νομίζω. Είναι συγκεκριμένες μηχανές. Άμα κάνω το τυχόνι όμως στην Βυράγκο. Να το κάνουμε ape, δηλαδή να το ψηλώσει. Εντάξει, θέλω να σε δω πάνω σε ένα παπί, πραγματικά θέλω να το δω αυτό. Κοιτάξτε να δείτε. Έρχεται όποιος θέλει, μένει όποιος μπορεί. Ναι. Το καταλάβατε, υπάρχουν, αν μπορεί να ακολουθήσει κάποιους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσει και αντέξει, καλά μην νομίζετε και τίποτα το περίεργο. Ναι, μπορεί να έρθει στη μεγάλη οικογένεια. Έχει όμως αυτό ακριβώς, έχει οικογένεια δηλαδή που μεγαλώνει και τους ενδιαφέρει να μπει μέσα, να πάνε τη βόρτα τους, να δημιουργήσουν εφηβείες. Εμείς είμαστε σαν μία δεύτερη. Ήμασταν 9 άτομα. 9 άτομα. Ναι. Στη Ρόδο έχει κάτι ανάλογο ή στην Κάλυμνο? Στη Ρόδο έχει. Άρα στα Δωδεκάνησα μόνο η Ρόδος και η Κόση. Ναι. Και στην Κόση δημιουργήθηκε πιο γρήγορα από τη Ρόδο. Πιο γρήγορα. Τώρα την Κυριακή, σε περίπτωση αν βρέξει, τι γίνεται σε εδώ θέλουμε τώρα. Εκεί, να αυτό, εκεί είναι ένα θέμα τώρα. Θέλουμε να... μακάρι να μην βρέξει, μακάρι να μην γίνει κάτι. Ελπίζουμε πως δεν θα βρέξει. Λογικά ίσως να πάρουμε μια παράταση, θα δούμε πως θα γίνει. Αν τύχω δηλαδή και βρέξει και δεν έχουμε άστατο καιρό, να πάει ίσως την επόμενη εβδομάδα, θα δούμε.